Λοιπόν, κάτσε να δούμε, ξέχασε τίποτε. Κορυφαίοι συμβαίνουν το χέρι του και εντάξει είμαστε. Βαγγελάκη, Βαγγελάκη, πού είσαι, Χέζου, πάλι γέης, έλα από εδώ ψηθέλω. Αν μπορεί παιδάκι, ποτέ να χέσω, ποτέ να χέσω, δεν μ' αφήνει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, και όχι και φορτηκέοι. Νομίζω εντάξει είμαστε. Βαγγελάκη, άντε δεν τι φτιάνεις, μέσα έπεισες. Μαμά, δεν έχεις καρτίγιος. Αν είστε στραβάς, στα αριστερά είσαι, έχεις χαρτοπιτσέτης. Ξέμενα, τι θέλεις να κάνω. Τελάς παιδάτε, με μικρές αυτές. Κάνω έτσι να τις καλάει σούλης. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Άι, άλλα από εδώ τελείωνε. Δεν μπορώ παιδάκι να στο ψητώ με αυτές. Γλιστράνει. Βρέξεις την λίγο. Τελείωνε είπα. Ωρα φίλοι, δεν υπάρχει αυτό. Είδε τι αποστολή για να σκουπίσω τον κόλο. Ορίστη. Κατάλληλο ήθελα. Του ξέχασα τώρα. Για κάτσε. Λοιπόν, μπλο το. Εντάξει είμαστε. Να σου πω, μετά με λες να του λερώνω τα βρατιά. Είσαι φταίς να ξέρεις. Καλά από δικαιολογία είσαι εσύ πρώτος. Ναι, καλά δικαιολογείς. Μια τσίτσα χαρτοπιτσέτα να σκουψτώ. Χαρτοπιτσέτα είναι δίπλος, εσύ είναι πέταξες έτσι μες του καλά. Ναι, να έκανα ρουπλανάκι και το πέταξα από το παράθυρο. Τι έκανες, με δίπλωσα μωρέ. Με κάτι χαρτοπιτσέτης, σε λίγο θα μας βάλεις καλφα 4. Όπα, πως τι όπισε αυτό. Αλφα 4, τι είναι αυτό. Α, καλά τώρα, εντάξει, αφού είσαι άσχετ. Περίμενε λίγο, μη φωνάεις. Αλφα 4, εντάξει κι αυτό. Ουι, δεν σημειώνεις παιδάκι μου. Κάτσε κάτι τώρα ψη θέλω, κάτσε πολλές κυβέντες. Δεν με θέλεις, να σε βγάλω δήμαρχο. Θα κάνεις κάτι τώρα, άι μπράβο. Ορίστε, άι να δω τι θέλεις. Λοιπόν, έχω σημειώσει εδώ κάποια πραγματάκια τεχνολογικά που δεν τα πολύ καταλαβαίνω. Γιατί άμα τα πω θα τα καταλάβεις. Λοιπόν, δεν θα είναι γλύτω, εις το λέω. Ναι, καλά, κανόνισε. Λοιπόν, για να δω, ξεκινάμε από την αρχή. Έχουμε και λέμε. Για πες μου, τι είναι το smart. Το smart αυτοκίνητο. Τι αυτοκίνητο, παιδί μου. Με 4 ρόδες. Βαγγελάκη, θα φάεις φαλιάρα, πες. Ουι, αυτοκίνητο είναι παιδάκι μου. Ψέματα σου λέω. Δεν τα είσαι αυτά τα μικρά τα αυτοκίνητα, τα σμαρτάκια. Να είσαι που, τι πιθανά σου πότε πήρε αυτοκίνητο γιατί δεν το ξέρουμε εμείς. Ποιο σου πότε πήρε αυτοκίνητο, παιδάκι μου. Ένα μάξαχνη μαζί με τον πιθερό μου. Ένα γεια σε αυτό λέω κι εγώ. Τι είναι αυτό το smartphone, πήρε τότε. Εσύ δεν μου πει smartphone, smart μου πει. Για κάτσε λίγο. Α, έχει δίκιο. Δεν φαίνεται καλά η δεύτερη λέξη. Εμιστήλω, όχι είναι αυτό. Λοιπόν, έλα να μη σκουράσει. Για πε μου, τι είναι αυτό το smartphone. Αυτό είναι το έξυπνο τηλέφωνο. Γιατί τα θυμάμαι είναι χαζιά. Ρε μάνα, έξυπνο τηλέφωνο, παιδάκι με το τηλέφωνο που δεν έχει πλήκτρα. Είναι όλο οθόνη. Μπαίνει στο ίντερνετ ή κατεβάζει διάφορα προγράμματα. Κάνει chat. Πε μου, ψυχαίνει μου ότι είναι από αυτά που τα γιούσε να τελειώνουμε. Οχ, ναι, από αυτά είναι. Να φύγω τώρα. Κάτσε εδώ, παιδάκι μου, ακόμα δεν άρχισε. Ο στιούπη εκείνο του τηλεφταίου, τι κάνει, κάνει και τσάπο στιούπη. Τσάτ, ρε μάνα, τσάτ. Διάφορες εφαρμογές τώρα είναι αυτές, πώς θα σου το πω. Γράφεις μηνύματα ο ένας τον άλλον μέσω ίντερνετ. Α, έτσι πες μου, δε. Θκόμαστε κι αυτό δηλαδή, α. Τι θκόμαστε, παιδάκι μου, τι λες. Η λέξη, λέω, μαρέ, είναι από το θκόμαστε, τσά. Γιατί υπάρχει φτιά μας λέξη τσά. Καλά, μπήτης. Δεν έχεις δει τον άλλον. Πίνει καφέ στη διαφυτερία. Και πητάει η διάλη, πάει μπροστά, τι κάνει. Τσά. Και τι σχέση έχει τώρα αυτό με το τσάτ. Θέλει να πιάσει κυβέντα μωρέ χάχα, θέλει να μιλήσει, ναι. Δεν είπες ότι στέλνει μηνύματα με το chat, ναι, από εκεί βγαίνει. Να σου πω την αλήθεια, αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Άι, όλα εγώ θα σου τα λέω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Bluetooth. Για πες, τι είναι το Bluetooth. Είναι ένα πρωτόκολλο ασύρματης μεταφοράς δεδομένων. Τώρα μη φώτσεις. Οχ, τώρα, αφού αυτό είναι. Πώς θέλεις να σου το πω. Να σου πω. Εγώ άμα σου πω ότι για να φτιάσω ψωμί πιάνω προζύμι θα καταλάβεις. Τι πιάνεις. Ένα μπράβο είδες. Έλα για κάνε το λιανά σε παρακαλώ. Δεν έχω λιανά. Ένα δεκάευρο έχω μόνο. Βαγγελάκι κόβεις μπλάκα. Θα φας φαλιάρα. Έλα πες μου. Όχι ρε μάνα τώρα πώς θα σου το πω. Ή άμα δύο κινητά έχουν και τα δύο bluetooth. Μπορείς να στείλεις από το ένα το κινητό στο άλλο. Μια φωτογραφία. Μουσική. Άλλα αρχεία. Χωρίς να χρεωθείς. Χωρίς να χρεωθείς. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή εσύ τώρα θέλεις να μπεις, είμαι εγώ σκουζίνα και φτιάνω στιφάδο. Βγάνω μια φωτογραφία την κατσαρόλα
χειριστέρουν στον πατέρα που είναι δουλειά. Α? Αυτό δεν γίνεται. Γιατί φοβάσαι μικρή ως. Ωχ ρε μάνα τώρα. Το μπλουτούθ παιδάκι πιάνει μέχρι 20 μέτρα. Το πολύ δεν πιάνει παραπάνω. Ένα χέσιο τεχνολογία σας τότε. Άμα είναι για 20 μέτρα. Πάω κατσαρόλα εκεί. Καλά. Τράβω την. Θέλεις τίποτα άλλο τώρα. Αν θέλω λέει κάτσε όπως είσαι. Λοιπόν. Τι είναι το Wi-Fi. Το ασέρματο το δίκτυο. Εντάξει τώρα. Α, χωρίς σύρμα γι' αυτό. Και τι κάνει αυτό. Αμάν ρε μάνα, μην τα ασκητήσει. Πώς πιάνω εγώ ίντερνετ με το κινητό στο σπίτι. Εμένα ρωτάς. Ρε μάνα, Wi-Fi είναι ασέρματο μετάδοση δικτύου. Ανοίγω το κινητό μου, ενεργοποιώ το Wi-Fi και έχω ίντερνετ. Χωρίς να συνδέσω το ρούτερ με το καλώδιο πάνω στο κινητό μου. Όπα τώρα κάτσι. Και να είσαι που, δεν πιστεύω να του χρειώνει η έξτρα αυτό. Μα να παλάβωσες τελείως. Τι σχέση έχει παιδάκι με το Wi-Fi με το λογαριασμό. Ξέρω εγώ. Λέω. Αλλιώς, μπαλατέζε. Θέλεις τίποτα άλλο τώρα γιατί κοντεύω να με πάρω ύπνος. Αφού είσαι κοιμάμενο. Κάτσε για ένα τελευταίο. Λοιπόν, κάτσε να δεις τώρα γιατί έχω σταμπάρει ένα πολύ καλό. 4K. Αυτό τι είναι. Ποιο. Τώρα το διάβασα ξεκινάνε. 4K. Τι είναι το 4K. 4K. Α, το 4K λες. Τι 4K ρεσιστέρουν για αγγλικά. 4K λέγεται. Το ξέρω αυτό παιδάκι μου. 4K στο είπα για να το καταλάβεις εσύ. Καλά πες μου τώρα τι σημαίνει. Έχω γίνει την πιθεράση με έπρεξη με μια τηλεόραση 4K. Η πύρη είναι αυτή. 4K είναι ανάλυση της οθόνης. Άι πάλι τώρα. Τι εγώ λιώνω τη σοκολάτα συμπέν μαρή. Για πες μου τι κατάλαβες τώρα. Όταν λιώνεις τον ατμό. Χαχα. Ορίστη. Και εσύ που το ξέρεις αυτό. Μην πεις από την πιθεράση γιατί θα αυτοκτονήσω. Όχι. Απλά μια μέρα ήθελα να φάω μερέντα και δεν είχες και μπήκα στο ίντερνετ να διαβάσω πως μπορώ να λιώσω τη σοκολάτα. Είδα πως γίνεται, αλλά τελικά βαρέθηκα, ναι, φάγα έτσι. Κοίτα ο άλλος λιέχει. Για να πες μου τώρα δεν είναι το φουρκέι. Έτσι με απλά λόγια. Ωχ ρε μάνα τώρα, πως θα σου το πω. Μπαίνεις σε βαθιά νερά μου ρε παιδάκι μου. Δεν πειράζει, ξέρω μπάνιο λέει. Να σου πω, θα μου ρωτήσεις ότι θα είναι τελευταία ερώτηση. Έλα, σε παρακαλώ. Να μην σιώσω να κνηθώ από καρέκλα, έλα λέει. Λοιπόν. Έχεις πάει ποτέ πολύ κοντά στην τηλεόραση να κολλείς τα μάτια σαν πάνω, έχεις πάει να δεις. Καμιά φορά με ανοίξεις σκουνίζω. Γιατί, ωραία, τα πίξελ δεν τα έχεις προσέξει. Τα πίξελ, είμαι τι δεν τα έχω. Αυτά μου λυρώνει συνέχεια. Θα με παλαβώσεις μωρέ, που ξέρω ότι είναι τα πίξελ. Ρε μάνα, η οθόνη αποτελείται από πολύ πολύ μικρά τετραγωνάκια. Άμα πας πολύ κοντά μπορεί να τα δεις κιόλας. Λοιπόν, αυτά είναι τα πίξελ. Μάλιστα. Και τι σχέση έχει τώρα αυτό με το 4K. Λοιπόν, άκου να δεις. Η τηλεόραση είναι ορθογόνια, έτσι. Τι ορθογόνια. Η φτιά μας είναι τετράγωνη. Η φτιά μας είναι από τον καιρό τρνόι, γι' αυτό. Καλά με αυτήν θα μείνεις, μην κάνεις όνειρε. Για πες τώρα. Λοιπόν, άμα μετρείς τα πίξελ οριζόντια και είναι 3840 και τα κάθετα είναι 260, τότε η τηλεόραση είναι 4K. 4K δηλαδή. Δεν δίνεις να καταλάβω. 4K, γιατί είναι η Λένη. 4K είναι η Λένη, γιατί άμα μετρείς τα κουτάκια οριζόντια, τα πίξελ δηλαδή, είναι 4.000. Από το 4 και το K σημαίνει χιλιάδες. Ψεύδεις τι έχεις τόλος, κύριε. Ουι, πας καλά, αυτό είναι παιδάκι μου. 3.840, δεν μου είπες ότι είναι τα οριζόντια. Η μέρα κορυδεύεις. Οχ, τώρα, πώς κάνεις έτσι για 160 πίξελ. Έτσι το λένε. Αλλά, κατάλαβα, κλειψιά παντού. Και να είσαι που, γιατί είναι τώρα καλύτερα αυτή. Ρε μάνα τώρα, όσο πιο πολλά είναι τα πίξελ, τόσο πιο καλή είναι η εικόνα. Κατάλαβες, έχει μεγαλύτερη ευκρίνεια και βλέπεις πιο καθαρά. Δηλαδή, άμα πάρω μια τέτοια, θα τα βλέπω με καμπάνα όλα. Όχι, τι μου έχει πει, η μέρα κουριδεύει. Θα φας μπάτσα, δεν γλιτώνει σήμερα, σου λέω. Δεν σε κορυδεύω καθόλου. Η τηλεόραση μπορεί να είναι 4K, αλλά τα κανάλια που βλέπουμε δεν είναι. Και άμα τα κανάλια δεν είναι 4K, πώς θα δούμε εμείς ανάλυση 4K, κατάλαβες. Και από εκεί που μας τα δείχνει, πρέπει να έχουν και αυτήν η ροδη 4K, α. Κάπως έτσι. Δεν εκπέμπνει 4K, άρα και εμείς πώς θα δούμε. Για μπαρή πύρεμη δηλαδή. Δεν μπορεί να του φτιάσει 4K η φτιά μας, αφού είναι 4K. Πώς να σου το πω, μωρέ παιδάκι μου. Κοίτα να δεις. Πες ότι είμαστε στο τραπέζι του γάμου μου. Και η αίθουσα χωράει 500 άτομα. Εσύ όμως, από τις ζυγουνιάς, έχεις καλέσει μόνο 150. Θα φας μπάτσα, δεν γλιτώνεις. Κάτσε μωρέ να σου πω. Οχ. Λοιπόν, καλείς εσύ όπως είπαμε 150 άτομα και καλεί την πεθερά μου άλλα 150. Δηλαδή 300. Η αίθουσα όμως κουράει 500.
Κατάλαβες, ήταν μισοάδια. Και εκεί τι έγινε, χέσκα, ποσουστέρο θα καλέσω. Ναι, αλλά άμα είναι κανένας κουτσομπόλης και μόλις μπει μες στην αίθουσα και δει θα πει «Αι τα σούλα, δεν έχει πολύ κόσμο». Κατάλαβες, δεν θα είναι ωραία εικόνα δηλαδή. Ναι, κάτι αρχίζει και πιάνω. Α, μπράβο, είμαι ελεύθερος, εντάξει. Κάτσε, κάτσε λίγο, πάρ' την πιθερά σε ένα τηλέφωνο κάτι να τσιπού και φεύγεις. Όχι μωρέ μάνα τώρα, τι θέλεις τώρα. Πάρ' την μέρα ψηλέω, δυο λεπτά θα κάνω. Όχ, άι να δούμε. Να είτε ρε κουλίνα, ο Βαγγελάκης είμαι, τι κάνετε, καλά είστε, τι κάνει η Ελληνίτσα. Καλά κι εμείς. Σας βάζω λίγο στις ανοιχτές ακρός, κάτι θέλει να σας πει η μάνα μου. Έλα κουλίνα, τι φτιάνεις, καλά είσαι, που φάνεις, όχι καλά. Καλά είμαστε τα σούλα μου, δόξα τω Θεώ. Εσείς τι κάνετε, όλα καλά. Καλά, καλά κι εμείς. Να είσαι που, εκείνη τη λιγόρα στη φορτία που έλεγα τη μη του φάνη, πήρατε. Την πήραμε τα σούλα μου, είναι σούπερ. Αν έρθετε στο σπίτι θα τη δεις. Καλά, ορίς μπιθέρα, δεν ήξερες δέρο, αταγείς. Τα σούλα μου δεν σε καταλαβαίνω, τι λες. Άι, ορίς μπιθέρα, ξέρεις τι δούλεμα έφαγα τι. Μη μου λες τέτοια τα σούλα μου τώρα και την πήρα ένα σωρό λεφτά. Να είσαι που, τα βλέπεις φουρκιέ τώρα, ούλα. Αχ, τα σούλα μου έχει τέλεια εικόνα, ναι. Νομίζεις μπιθέρα, άμα δεν είναι γεμάτο του κέντρου δεν βλέπεις φουρκιέ.